Η ζωή, η δημιουργία, η χαρά είναι γυναίκα. Χρόνια πολλά καταρχήν για όλες τις γυναίκες. Σήμερα λοιπόν αυτό που θέλω να δούμε μαζί είναι ένα τσαντάκι μικρό, όμορφο, στρασάτο, χαριτωμένο, τελείως κοριτσίστικο που βγήκε σε limited edition για εσάς. Και όταν λέω limited edition, στα υλικά. Γιατί από εδώ και πέρα θα κυκλοφορήσει σε άλλα υλικά πιο απλά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το μικρό μίνι τσαντάκι. Είναι, φανταστείτε, 20 εκατοστά επί 17. Πραγματικά μια μικρή ομορφιά. Και θα δούμε μαζί πώς θα το φτιάξουμε βήμα-βήμα. Είναι εύκολο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα νήμα μόνο metallic κάπρι, που είναι έτσι με μεταλλόνημα στρασάτο και ταιριάζει με το στυλ αυτής της τσάντας. Ένα ωραίο καπάκι που είναι ακόμα πιο glitter και shiny από αυτό που βλέπετε εδώ με το τζιν με τα λουλούδια, την έτοιμη τσάντα που έχω. Θα χρειαστούμε λίγη φόδρα, 4 ποδαράκια που είναι μέσα στο kit, ένα βελονάκι εργονομικό νούμερο 4 της Handbrand, λίγο καμβά και φυσικά όλα τα ραπτικά όπως τα ξέρετε και τα έχετε δει σε πάρα πολλά βίντεο. Μην ξεχάσετε, πάντα χρειάζεται και μία βελόνα μπετονιά που είναι για το ένωμα γενικά στις τσάντες της χειροποίητες. Λοιπόν, ξαναεπισημένω ότι τα χρώματα που θα δείτε εδώ είναι σε limited edition. Όταν θα δείτε το βίντεο μπορεί κιόλας να μην υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα χρώματα και να είναι σε άλλα τα basic χρώματα που έχουμε. Ελπίζω όλες να το προλάβατε αυτό το τσαντάκι και να το κάνατε μία ομορφιά στα jeans, στα strass, στα φίδια strass και όλα αυτά που πήρα εγώ για σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι τελικές διαστάσεις λοιπόν για το σώμα, στην ουσία λοιπόν πριν πάρω το νήμα να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Έχουμε να πλέξουμε το σώμα, που είναι ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι, με μια πάρα πολύ ωραία πλέξη, πολύ ωραία, απλή, όμορφη και ωραία. Και δύο πλαϊνά. Τα πλαϊνά έχουν ένα μικρό τσαχπίνικο, ας το πούμε, κομμάτι. Ξεκινάμε πάντα από την πάνω πλευρά, είναι ανάποδα πλεγμένα. Θα ξεκινήσουμε και θα δούμε να πλεχτούν από την πάνω και θα πάμε κάτω με μειώσεις. Τα έκανα ανάποδα από τη συνήθως και ο λόγος είναι να βγουν έτσι ωραία φορμαριστά, όπως θέλαμε αυτό το στυλ της τσάντας. Δηλαδή θα πλέξουμε από την πάνω πλευρά και σε κάποιο σημείο θα σας δείξω τι μειώσεις θα κάνουμε σε αυτά τα πλαϊνά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το σώμα της τσάντας που είναι απλό, όμορφο και θα σας ενημερώσω από τώρα ότι σας παραπέμπω φυσικά στο βίντεο για τις φόδρες, φυσικά για να βάλουμε τον καμβά μας με το περιμετρικό όπως σας έχω δείξει σε τόσα βίντεο και θα βρείτε το link από κάτω και για τις φόδρες και πώς κάνουμε το περιμετρικό. Το ανέφερα εδώ λοιπόν αυτό και πάμε παρακάτω να δούμε την ωραία μας πλέξη. Εγώ εδώ από ανυπομονησία έχω βγάλει ήδη το ωραίο ταμπελάκι από το Capri Metallic και πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικά δεν έχει σημασία πόσα θυλάκια θα βάλετε, αν θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός για αυτή την πλέξη. Να σας πω ότι στο δικό μου χέρι με Capri ή με Capri Metallic χρειαστήκα να βάλουμε 24 συν 1 θυλάκια. Αλλιώς 19 εκατοστά μήκος χρειάζεστε. Πώς μετράμε τα πρώτα γαϊτανάκια αν είναι 19, βάζουμε τα γαϊτανάκια που θέλουμε, έχουμε το καπάκι μας μπροστά και τεντωμένα βλέπουμε να είναι σωστά εδώ 19 εκατοστά ή με μια μεζούρα αλλιώς. Όχι παραπάνω γιατί γίνεται μετά και το περιμετρικό, γιατί γίνονται πολλά. Λοιπόν, 24 συν 1, 19 εκατοστά. Εγώ για να σας δείξω την πλέξη θα σας κάνω ένα ωραίο δείγμα. Πόσα να βάλω, θα βάλω 12 γαϊτανάκια στον αέρα, συν 1. Πάμε να τη δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, συν 1. Είναι δείγμα φυσικά, το ξαναναφέρω άλλη μία φορά, εσείς θα βάλετε 24 συν 1. Λοιπόν, η πλέξη ξεκινάει απευθείας. Πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι. Παίρνουμε στριμμένα το βελονάκι μας στο νήμα. Κανονικά το παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα το πάρουμε εδώ, όπως πλέκουμε και τα μιγκουρούμι, τα κουκλάκια για όποιον γνωρίζει. Το κρατάμε. Πάμε στο επόμενο θυλάκι. Με τον ίδιο τρόπο θα δουλεύουμε το βελονάκι μας παντού. Παίρνουμε ξανά το νήμα, έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήματα, κλείνουμε και τα 3 μαζί.
Στο ίδιο θυλάκι το τελευταίο που μπήκαμε, ξαναμπαίνουμε. Πάντα το βελονάκι στριμμένο να πάρει το νήμα. Πάμε στο επόμενο θυλάκι. Τρία πάλι, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα τρία μαζί. Μπαίνω εδώ στο πρώτο, σε αυτό το θυλάκι που μόλις πλέξαμε. Παίρνουμε ανάποδα το νήμα. Ξαναμπαίνω. Παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα τρία μαζί. Πάλι εδώ, από πάνω το βελονάκι, προσέχετε το αυτό, με αυτό τον τρόπο θα πάρετε το νήμα. Πάμε στο επόμενο θυλάκι. Και επαναλαμβάνουμε. Φτάνουμε και στο τέλος μας, εδώ. Μπαίνουμε και εδώ στο τελευταίο, παίρνουμε, έχουμε τρία στο βελονάκι μας, παίρνω νήματα, κλείνουμε και τα τρία. Σε κάθε τέλος σειράς, εδώ στο τέλος, ακριβώς γιατί στην αρχή είναι σαν να το φάγαμε εισαγωγικά το ένα, προσθέτουμε πάντα ένα άριχτο, εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και στην ουσία επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα. Πάμε να το δούμε λίγο. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνουμε το νήμα μας πάντα με τον τρόπο που σας έδειξα, το όχι από κάτω το βελονάκι, από πάνω, σαν να στρίβουμε λίγο δηλαδή. Κρατάμε το νήμα εδώ, στο βελονάκι, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο το νήμα μας. Έχουμε τρία, παίρνω νήματα, κλείνω και τα τρία μαζί. Δουλεύουμε πάλι μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι που μόλις κλείσαμε, εδώ. Πάντα παίρνω νήμα με τον τρόπο που σας έδειξα, είναι ο τρόπος του αμιγκουρούμι στα κουκλάκια. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, προσθέτοντας πάντα ένα άριχτο στο τέλος της σειράς. Στο τελευταίο θυλάκι δηλαδή. Εδώ είμαστε τρία, συγγνώμη, μπαίνουμε, τα κλείνουμε και πάμε να δούμε άλλη μία φορά τι κάνουμε στο τέλος. Έχει μείνει ένα θυλάκι, δουλεύουμε πάλι στο προτελευταίο θυλάκι εδώ που μόλις πλέξαμε το ένα άριχτο, εδώ. Μπαίνουμε και στο τελευταίο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, έχουμε τρία στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε και τα τρία μαζί και ολοκληρώνουμε τη σειρά μας. Βάζοντας ένα άριχτο, δημιουργώντας δηλαδή ένα άριχτο σε αυτό το τελευταίο θυλάκι. Εδώ. Είμαστε εδώ, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και επαναλαμβάνουμε το ίδιο ακριβώς για το σώμα μέχρι να φτάσουμε ύψος 33 εκατοστά. Στην ουσία τα 33 εκατοστά είναι πριν γίνει το περιμετρικό άριχτο, αυτό που θα πιάσουμε μαζί τον καμβά. Εύκολο. Και μάλιστα να σας πω κάτι, θα το αφήσετε το κομμάτι αυτό μέχρι εδώ τον καμβά, γιατί θα σας πω μετά τι θα κάνουμε με τη φόδρα. Η φόδρα θα μπει σε ένα άλλο σημείο από ό,τι συνήθως, έτσι, γιατί μικρό-μικρό, αλλά έχει και αυτό τα κολπάκια του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για τα πλαϊνά μας.
Τα πλαϊνά θα ξεκινήσουμε με 12 συν 1 γαϊτανάκια, όσα έχω βάλει. Τυχαίο, λέτε, τυχαίο μάλλον. Λοιπόν, 12 συν 1, που γίνεται 9 εκατοστά με αυτόν τον τρόπο και είναι το πάνω μέρος. Θέλω να το καταλάβουμε στην έτοιμη τσάντα. Από εδώ, είναι αυτό το κομμάτι, το πάνω. Θα πάμε μέχρι 9 εκατοστά ύψος και πάμε να σας δείξω τις μειώσεις που θα γίνουν στις 3 τελευταίες σειρές. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Θα πάμε 9 εκατοστά ύψος εδώ, δεν σας λέω σειρές που έφτασα εγώ, γιατί μπορεί εσείς στο χέρι σας να είναι τελείως διαφορετικό. Ή μπορεί να μην μπλέκετε το κάπρι metallic, να μπλέκετε το κάπρι και κάτι διαφορά να έχετε. Οι σειρές πάντως δεν είναι πολλές. Θέλω λοιπόν μόλις φτάσετε 9 εκατοστά, έχουμε ακόμα 3 σειρές. Μία με μείωση, μία χωρίς μείωση και μία με μείωση ξανά. Θα πάω να σας δείξω εδώ πώς θα γίνει η μείωση και να σας πω ακόμα το τελικό ύψος που θα φτάσετε και με τις 3 σειρές αυτές που έχουν τις μειώσεις είναι 12 εκατοστά ύψος. Στην ουσία λοιπόν το πλαϊνό μας είναι 9 εκατοστά και 12 ύψος. Εύκολο, εύκολο. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο ωραία γίνονται οι μειώσεις σε αυτή την τσάντα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο, παίρνουμε νήμα. Δεν έχει σημασία πώς θα το πάρετε, εδώ ξεκινάω τη μείωση. Αλλά αν θέλετε πάρετε το και αυτό στριφτό. Δεν έχει σημασία όμως εδώ για τη μείωση. Είναι στην ουσία το ίδιο. Προσέξτε τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Τώρα δεν θα μπούμε εδώ που θα μπαίναμε για να σώσουμε αυτό που υποτίθεται τώρα έχουμε μειώσει. Αυτό είναι η μείωσή μας. Πάμε στο επόμενο νέο θυλάκι και με αυτό τον τρόπο δημιουργείται η μείωση σε αυτή τη σειρά. Συνεχίζουμε δηλαδή κανονικά την πλέξη μας. Συνεχίζω εννοείται και μπαίνω στο ίδιο θυλάκι γιατί δεν χρειάζομαι δεύτερη μείωση εδώ. Μία μείωση στην αρχή είναι και μία μείωση στο τέλος. Ξαναμπαίνω εδώ λοιπόν. Ξανά επανάληψη, προσοχή στο βελονάκι, σας αλλάζει τελείως η πλέξη αν χρησιμοποιήσετε το βελονάκι με τον τρόπο που σας δείχνω. Γι' αυτό επιμένω κιόλας. Εδώ. Συγγνώμη. Εδώ δεν θέλει να έρθει. Να το. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχει μείνει το προτελευταίο και το θυλάκι που μόλις έπλεξα. Συνεχίζουμε κανονικά την πλέξη μας και στο τελευταίο. Και πώς θα γίνει η μείωση? Δεν θα προσθέσουμε το ένα άριχτο στο τέλος. Και έτσι και γίνει η μείωση. Κάνουμε ακόμα μία σειρά χωρίς μειώσεις, άλλη μία σειρά με μειώσεις και είναι έτοιμο το πλαϊνό μας. Και θα πάρει αυτή τη μορφή. Εννοείται μένει να κάνουμε το περιμετρικό και θα σας πω τώρα ένα κολπάκι εδώ. Περιμετρικό λοιπόν γύρω-γύρω, το πάνω μέρος, το κάτω μέρος. Προσέχτε τι έχω κάνει σε αυτό εδώ το ωραίο πλαϊνό. Έχει μπει ένα κομμάτι καμβά σχεδόν στις 3 σειρές που έχουν μειώσεις και σε άλλη μία ακόμα από πάνω, δηλαδή ούτε 4 εκατοστά περίπου. Σας το λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κάνει αυτό το ωραίο φούσκωμα που χρειαζόμαστε στο μικρό τσαντάκι και να δείχνει λίγο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Εύκολο δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα κομμάτια μας και θέλω να σας προτείνω σε αυτό το σημείο 2 διαφορετικούς τρόπους που νομίζω οι παλιές μπορεί ήδη να το κάνετε και να πείτε εντάξει έτσι το κάνω εγώ, τι μου το λες τώρα, δεν πειράζει, ας τα ακούσουμε άλλη μια φορά γιατί υπάρχουν πολλά νέα κορίτσια που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες και θέλω και εγώ να αρχίσω να λέω ξανά και ξανά μικρά tips όπως θα έχετε μάθει κι εσείς οι παλιές. Λοιπόν, σε αυτή την τσάντα προτείνω πριν μπει η φόδρα, καταρχήν μπορείτε να φοδράρετε μόνο τα πλαϊνά για αρχή, εδώ.
ένα-ένα τα κομμάτια. Γιατί καλαθάκι θα σας δυσκολέψει λίγο. Προσέχτε το κι αυτό. Θα δούμε και την ένωση. Πριν λοιπόν βάλουμε τη φόδρα, θα πρότεινα να ράψουμε το καπάκι. Δηλαδή, να πιάσουμε και να ράψουμε το καπάκι. Το καπάκι ράβεται στα 4 εκατοστά από το πλεχτό μας. Σημειώστε το, εδώ. Είναι ένα καπάκι δηλαδή που πάει λίγο χαμηλά. Και αν δείτε και το πίσω μέρος, το έχω κάνει λίγο πιο μακρύ σχεδιαστικά. Και πάμε εδώ και ράβουμε το καπάκι. Μα θα μου πεις τώρα, Κατερίνα, θα κουβαλάω το καπάκι και θα κάνω την ένωση της τσάντας. Είναι προτιμότερο, πιστέψτε με, γιατί θα σας γίνει σωστά η ένωση μετά. Το επόμενο που θέλω, το επόμενο βήμα, γιατί είναι μετά η φόδρα όπως είπαμε, είναι να σας δείξω πώς θα ενώσουμε τα πλαϊνά. Καταρχήν σε αυτή την τσάντα τα πλαϊνά δεν πάνε μέχρι επάνω εδώ. Θα αφήσετε πάλι 2 εκατοστά, να είχα και 2 ωραία μάρκερ, 2 ωραία μάρκερ θα ήθελα. 4 βασικά θα χρειαστούμε, αλλά εγώ θα σας βάλω τα 2 από τη μία πλευρά για να το δείτε. Ποιο χρώμα να σας πάρω? Θα πάρω το πορτοκαλί, αν και δεν το συμπαθώ το πορτοκαλί, εγώ θα πάρω το πορτοκαλί σήμερα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Σε αυτό το σημείο, τα 2 εκατοστά, εδώ, βάζουμε ένα μάρκερ. Το ίδιο αντιλαμβάνεστε θα γίνει και από την άλλη πλευρά που θα, έτσι θα ενώσουμε καλύτερα για να μην μπερδευτείτε. Τι θέλω, τα πλαϊνά θα πάνε πιο κάτω από τα 2 εκατοστά αυτά. Δηλαδή στην έτοιμη τσάντα τα πλαϊνά ξεκινάνε, εδώ το έφαγα, όχι είναι 2 εκατοστά. Τα πλαϊνά μας λοιπόν θα ενωθούν και θα είναι μέχρι εδώ. Και πώς γίνεται αυτό όπως έχουμε μάθει, βρίσκουμε το κέντρο μας. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε άλλο ένα μάρκερ εδώ όπως σας έχω δείξει πολλές φορές. Εδώ, να το βάλω για να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, βάζουμε νήμα στη βελόνα μπετονιά. Το κέντρο μας, το στενό κομμάτι είναι κάτω, είμαστε εδώ. Είναι πολύ εύκολο θέλω να το βρείτε. Και ξεκινάμε το ένωμα, εδώ. Αφήνουμε λίγη κλωστή και πάμε από τη μία πλευρά και μετά από την άλλη. Μπαίνουμε λοιπόν με όποιον τρόπο σας αρέσει εσάς. Εγώ εδώ θα κάνω το χιαστή έτσι τρόπο που πιάνω τα εσωτερικά θυλάκια μόνο. Έτσι για να είναι λίγο πιο minimal η ένωση. Είμαστε εδώ. Στη στροφή πάμε κανονικά. Αυτό που θέλω μόνο να μου προσέξετε είναι το πλαϊνό. Να το τραβήξετε, να φτάσει, βλέπετε τι εννοώ, λίγο θα μπουκώ, θέλω να φτάσει εδώ όμως, δεν θέλω να αφήσετε παραπάνω κενό. Καταρχήν που σε κάποιους μπορεί να αρέσει και λίγο παραπάνω το κενό, εγώ θα σας έλεγα 2, άντε 2,5 εκατοστά στο πάνω μέρος της τσάντας εδώ να μείνει. Γιατί και το καπάκι βράβεται χαμηλά και είναι πιο ωραίο. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό τον τρόπο. Αν θέλετε κάπου μπαίνετε και 2 και 3 φορές και θέλω το πλαϊνό σας να φτάσει μέχρι τα μάρκερ. Εδώ. Θέλουμε λοιπόν να μείνει κενό από πάνω. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι αν θελήσετε, ενώ έχετε ράψει το καπάκι πάντα, γιατί αλλιώς θα δυσκολευτείτε, ράψτε τη φόδρα. Είναι εντάξει. Θα αφήσετε μόνο μπροστά ανοιχτό, δηλαδή το τσαντάκι, για να μπορεί να μπει το μαγνητάκι, όπως κάνουμε σε όλες τις τσάντες. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνουμε. Θα έχουμε ράψει και τη φόδρα μας μέσα. Θα έχουμε ενώσει τα πλαϊνά μας. Δείτε τα λιγάκι τι όμορφα που είναι εδώ. Τα τσακίζουμε στο πάνω μέρος που δεν έχουν καμβά. Γιατί μην ξεχνάμε, ο καμβάς είναι εδώ. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το σημείο, αν ράψετε τη φόδρα, θα πρέπει να μου βάλετε και τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια έχουν κάποια μεγάλα εδώ ποδαράκια. Εδώ. Αυτά τα ανοίγουμε. Δεν χρειάζονται καν ασφάλεια. Μπορείτε να βάλετε και ασφάλεια αν θέλετε. Αλλά όταν ανοίγει τελείως μέσα στον καμβά και στο πλεχτό αυτό το ποδαράκι μένει σταθερό, μην αγχώνεστε. Εκεί λοιπόν μόλις τα περάσετε μπορείτε να πάτε και να ολοκληρώσετε την φόδρα στην πλάτη. Θα έχετε αφήσει ανοιχτή εδώ τη φόδρα όπως κάνουμε γενικά σε όλες τις τσάντες. Θα βάλετε το χεράκι από μέσα και θα μπορέσετε έτσι να βάλετε το μαγνητάκι που είναι και αυτό με ποδαράκια και την ασφάλειά του για να μπορεί να κλείσει η τσαντούλα μας. Δείτε τι όμορφη που είναι. Δείτε τι όμορφη που είναι σε αυτό το τζιν λουλουδερό χρώμα. Φυσικά, να ενημερώσω και κάτι. Αυτά όλα εδώ τα χρώματα που βλέπετε, που δεν είναι και πολλά, δεν τα εμφάνισα στο βίντεο. Το strass εδώ, το shiny, το λουλούδι jean,
κάποια άλλα φίδια που μπορεί κάποιος να πήρατε. Είναι limited edition τα υλικά. Το καπάκι θα υπάρχει και θα υπάρχει σε λίγο πιο basic χρώματα. Και φυσικά πάλι εδώ είμαστε, κάποια στιγμή να ξαναγίνει limited, γιατί γυναίκες είμαστε και γιορτάζουμε κάθε μέρα αν θέλουμε εμείς. Έτσι δεν είναι, αγόρια? Έτσι είναι. Λοιπόν, ήτανε το mini τσαντάκι, το μικρό, το όμορφο, το πετί, το στρασάτο μου, το γκέρλι μου, το όμορφό μου, όπως το λέω. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Είναι το κανάλι της Handybrand και τι άλλο θα κάνετε? Θα πάτε να δείτε τα kit που έχει αυτό το μικρό και όμορφο τσαντάκι. Αν θέλετε μπορείτε να το προσθέσετε και αλυσίδα, το καταλαβαίνετε. Κάποια όμορφη ωραία από εδώ, από τα ωραία θυλάκια που είχε πάνω το καπάκι. Και τι άλλο θα κάνετε? Θα ανατρέξετε πάνω εδώ, θα μου πατήσετε το κουδουνάκι και θα τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο όμορφο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.